Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, είμαι η Αναστασία. Εδώ μπροστά σας έχετε μία υπέροχη ανθοφορία από ένα λευκό ανώνυμο υβρίδιο. Για την ιστορία, αυτή είναι μία ορχιδέα που είχε σταλεί δώρο από την Airplants μαζί έτσι και με άλλα φυτά σε μία συνάντηση που είχαμε κάνει περίπου πριν 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Ήταν από τα φυτά που περίσεψαν και κράτησα, αλλά ήταν και από τα φυτά τα οποία είχαν έρθει στην πρώτη έτσι παραλαβή με κάποιο ατύχημα στην Κούτα που τα μετέφερε, οπότε την κράτησα εγώ, δεν ήταν για να την χαρίσω, τη μεταφύτευσα. Το φυτό εγκλιματίστηκε έτσι καλά τα 2 τελευταία χρόνια, φέτος έδωσε ανθοφορία και στον παλιό, αλλά έχει βγάλει και καινούριο ανθοφόρο, θα σας το δείξω αυτό στη συνέχεια. Όμως κατά τη διάρκεια της έτσι απουσίας μου από το γραφείο περίπου 1 μήνα λόγω έτσι του COVID, όταν γύρισανε με τη βρήκα ανθισμένη, αλλά θα δείτε και από κοντά ότι κάτι δεν πάει καλά και απαιτεί την άμεση επέμβασή μου. Ο ένας ανθοφόρος έχει ξεκινήσει ακριβώς από αυτό το σημείο, είναι δηλαδή διακλάδωση στον παλιό. Και ο δεύτερος, αυτός είναι ο καινούριος και ο λόγος που σας τον δείχνω τόσο χαμηλά είναι ότι θέλω να σας δείξω ότι έχει βγει ακριβώς στην ίδια μας χάλη που ήταν και ο περσινός, αυτός είναι ο περσινός δηλαδή, και αυτός είναι ο φετινός, ο καινούριος. Είχαμε δηλαδή εδώ κάτι αξιοπερίεργο, παλιός και καινούριος ανθοφόρος από την ίδια μας χάλη. Μάλιστα κάποια στιγμή στην πορεία έκανε αυτή εδώ τη διακλάδωση που βλέπετε, αυτό εδώ δεν εξελίχθηκε, απλώς συνέχισε έτσι σιγά σιγά να μεγαλώνει και σας πηγαίνω έτσι και τώρα την κάμερα πιο κοντά για να δείτε. Ο καινούριος ανθοφόρος, εδώ στην ουσία τους βλέπετε και τους δύο, γιατί είναι μπλεγμένοι ο ένας έτσι μέσα στον άλλον και δεν θέλω να τους πειράξω, να τους ξεχωρίσω, μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα. Κάτι άλλο επίσης περίεργο που συνέβη στον περσινό ανθοφόρο, δηλαδή στην ανθοφορία που προέκυψε από την σταδιακή διακλάδωσή του, είναι ότι ενώ έβγαλε στην αρχή έτσι καμιά δεκαριά λουλουδάκια, αφού πέσανε αυτά, συνέχισε να μεγαλώνει εδώ από την ακρούλα και αυτά εδώ που βλέπετε είναι στην ουσία η συνέχιση του παλιού ανθοφόρου, ο οποίος επί της ουσίας άνθησε 2 φορές χωρίς να διακλαδώσει, απλά συνέχισε να εξελίσσεται. Αυτά λοιπόν έτσι για μία σύντομη περιγραφή σε ό,τι αφορούν την ανθοφορία της συγκεκριμένης ορχιδέας. Όμως όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, το ότι μία ορχιδέα είναι ανθισμένη και έχει αρκετά λουλουδάκια δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά, και πάμε να δούμε τι βρήκα όταν γύρισα στο γραφείο. Τα ανθάκια όπως βλέπετε μία χαρά, όμως το υπόλοιπο φυτό δεν θα έλεγα ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Και πάμε να δούμε τα φύλλα της. Βλέπετε ότι είναι απίστευτα έτσι πλάδαρα, πάρα πολύ μαλακά. Το φυτό πραγματικά υποφέρει αυτή τη στιγμή, είναι αφυδατωμένο. Στο κανάλι υπάρχει έτσι σχετικό βίντεο που εξηγώ αναλυτικά τι σημαίνει όταν η ορχιδέα μας έχει μαλακά φύλλα, και αυτό βασικά που υπάρχει σαν πρόβλημα είναι ότι το φυτό μας δεν παίρνει την υγρασία που χρειάζεται, έχει αφυδατωθεί. Αυτή είναι μία κατάσταση που ξεκινά να επηρεάζει το φυτό από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή κάποια στιγμή θα επηρεάσει τη διάρκεια της ανθοφορίας, οπότε πρέπει να επέμβω άμεσα και να δω πραγματικά τι έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα δεν έχω να κάνω με ένα πότιστο φυτό, γιατί μου την ποτίζανε κανονικά όσο έλειπε και έλειπα. Και εδώ βλέπετε τις ριζούλες της, όσο μπορείτε να τις δείτε, γιατί η ποιότητα εδώ της πλαστικής γλάστρας από τα νερά και από τα άλατα δεν είναι ό,τι καλύτερο, έχει κάπως θολώσει. Το φυτό όμως αυτό είναι ποτισμένο και δεν δικαιολογεί, ειδικά μέσα στο χειμώνα, την κατάσταση αυτή των φύλων, δηλαδή να διψάει, ούτε την έχει χτυπήσει ο ήλιος. Η θέση δηλαδή που την έχω στο παράθυρο δεν δικαιολογεί
αυτήν εδώ την κατάσταση και όλα αυτά με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει εδώ με το ριζικό σύστημα, δηλαδή οι ρίζες δεν τροφοδοτούν με νερό τα φύλλα της ορχιδέας. Αναγκαστικά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει έτσι να την ξεγλαστρώσω, διότι όσο την αφήνω εδώ πέρα νομίζω ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Και πάμε λοιπόν εδώ μαζί να δούμε τι συμβαίνει. Προσεκτικά θα την αφαιρέσω, νομίζω ότι θα βγει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, να δούμε τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Με δυσκολία θέλω να σας πω το έβγαλα το γλαστράκι, γιατί είχε κολλήσει κάποια ρίζα μέσα εκεί στον πάτο της γλάστρας. Οι ρίζες δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μπορεί εδώ να τις βλέπετε έτσι σκληρές και πράσινες, όμως σε αυτό το σημείο που επικοινωνούν με το φυτό δεν γνωρίζω πια αν είναι λειτουργικές, και αν κρίνω από την όλη κατάσταση της συγκεκριμένης ορχιδέας, προφανώς δεν είναι. Οι υπόλοιπες εδώ είναι, πώς το λένε, πολύ χαμηλά, πιθανώς καν να μην επικοινωνούν με το υπόλοιπο φυτό. Σε κάθε περίπτωση οι ρίζες αυτές δεν είναι αρκετές έτσι για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης ορχιδέας, η οποία θεωρητικά πιστεύω ότι τόσο καιρό τρεφόταν από τις εναέριες, οι οποίες είναι αρκετές όπως βλέπετε, και πιθανόν πλέον το φυτό με το φόρτο της ανθοφορίας να έχει φτάσει πλέον στα όρια του, σε συνδυασμό με το ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται κιόλας σιγά σιγά στους εσωτερικούς χώρους. Πριν πάω στην επόμενη φάση να τη μεταφυτεύσω και να την καθαρίσω, το καθάρισμα δεν θα το δείτε, δεν θα το κάνω εδώ στην κάμερα, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο πάνω στο θέμα αυτό. Απλώς αυτό που θα σας πω είναι ότι θα αφαιρέσω από το φυτό όλες του τις παλιές ρίζες, και αυτό που θα κάνω είναι να φυτέψω τις εναέριες, οι οποίες είναι αρκετές, και πάντα λέω ότι οι εναέριες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι μία ρεζέρβα έτσι για κάθε ορχιδέα σε μία τέτοια περίπτωση. Διαφορετικά τα ποσοστά ή πιθανότητες επιβίωσης είναι πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ με ρωτάτε πώς μεταφυτεύουμε έτσι τις εναέριες ρίζες οι οποίες είναι άναρχες. Όταν θέλετε λοιπόν να δαμάσετε πραγματικά αυτές τις ρίζες, οι οποίες μπορεί να σας φαίνονται ότι πάνε όπου θέλουν, δεν έχετε παρά να βάλετε έτσι το φυτό να μουλιάσει αρκετή ώρα σε λίγο νεράκι. Σας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτα. Και όσο έτσι εδώ η ορχιδέα θα μουλιάζει έτσι για να μαλακώσει και να γίνουν οι ρίζες πιο εύπλαστες, πάμε να δούμε ακριβώς τι γλάστρα έχω επιλέξει και τι υπόστρωμα. Νομίζω ότι όσοι με παρακολουθούν τακτικά δεν εκπλήσεστε καθόλου από το γεγονός ότι έχω επιλέξει αυτές τις γλάστρες, αυτή τη συγκεκριμένη εδώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πραγματικά τις έχω ερωτευτεί, γιατί και φως δίνουν εκεί που το χρειαζόμαστε και εξαιρετικό αερισμό. Το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι εδώ μερικές τρυπούλες από κάτω, γιατί αυτή η γλάστρα έρχεται χωρίς τρύπα στο κάτω μέρος. Οι τρυπούλες γίνονται εδώ με το γνωστό εργαλείο, το κολλητήρι, για όσους έτσι δεν έχουν ξαναδεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει όμως και σχετικό βίντεο στο κανάλι, θα μπει επάνω δεξιά για να το συμβουλευτείτε. Σε ό,τι αφορά τη διάμετρο της γλάστρας, δεν έχω επιλέξει μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή που ήταν το φυτό αρχικά, δηλαδή η γλάστρα αυτή είναι 12. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τον όγκο του ριζικού συστήματος είναι και μεγάλη, όμως εδώ έχω και ένα φυτό το οποίο έχει αρκετά φύλλα, θέλουμε στήριξη, και εκείνο που σίγουρα χρειαζόμαστε, ειδικά εδώ που δεν έχουμε πάρα πολλές ρίζες, είναι χοντρόφλοιο, και πάμε ακριβώς να δούμε ποιο θα είναι το βασικό υπόστρωμα στο οποίο θα μεταφυτευτεί πλέον η ορχιδέα αυτή. Και εδώ είναι και το υπόστρωμα, είναι η γνωστή ορχιάτα, έτσι όσοι δεν το έχετε ξαναδεί, όπως έχω πει και σε πάρα πολλά βίντεο, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί από υπόστρωμα
καθαρού φλοιού αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, και πάλι έτσι ευχαριστώ την Green Mall που δέχτηκε την πρόκληση και το έφερε και επεμπιστεύτηκε κυρίως. Και θέλω να σας πω ότι έχω επιλέξει τη μεγάλη διάμετρο για δύο λόγους. Δεν θέλω να έχω υψηλά επίπεδα υγρασία σε ό,τι αφορά τον φλοιό. Θέλω να μπορώ να ελέγχω πότε στεγνώνει, αλλά και ταυτόχρονα να του δίνω πάρα πολύ νερό αν χρειαστεί, ειδικά τώρα που αυτό το φυτό θα έλεγα ότι για τον πρώτο καιρό θα το μουλιάζω αρκετά για να πάρουν οι εναέριες ρίζες όσο πιο πολύ νερό γίνεται και να σώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ριζούλες μουλιάσανε σε ικανοποιητικό βαθμό και τώρα θα προσπαθήσω, ειδικά αυτές εδώ νομίζω ότι θα είναι έτσι λίγο και το πιο δύσκολο, αν και δεν νομίζω. Πολύ εύκολα έτσι τις βλέπω, είναι πάρα πολύ εύπλαστες, ενοχλούν βέβαια λίγο τα φύλλα, αλλά μία χαρά μπήκανε, όσο μπορείτε βέβαια εσείς να δείτε, μέσα στη γλάστρα. Από εδώ νομίζω ότι φαίνεται πιο καλά, ενοχλούν τα φύλλα εδώ έτσι που υπάρχουν, και θέλω να στηρίξω και λιγάκι εδώ το ανθοφόρο, ο οποίος είναι πιασμένος εδώ με το μανταλάκι, το οποίο εσείς δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή, πρέπει λίγο να αλλάξω τη θέση της κάμερας. Όταν τα κάνεις όλα μόνος σου, δηλαδή κινηματογραφείς τον εαυτό σου, δεν είναι τα πράγματα πολύ εύκολα. Και θέλω τώρα εδώ σιγά σιγά, ή θα το απελευθερώσω εντελώς, γιατί θα κάνω ζημιά, να το βάλω να καρφωθεί στον πάτο της γλάστρας. Νομίζω κάτι κατάφερα και θα πάμε τώρα απλώς στο επόμενο στάδιο, να γεμίσω σιγά σιγά τη γλάστρα αυτή με φλοιό. Θέλω έτσι λίγο να δείτε και το μέγεθος, μην φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φλοιός, αυτά τα 12-18 εκατοστά περίπου είναι ένας μέτριος ικανοποιητικός φλοιός, πάρα πολύ τέλειος για την ορχιδέα κυρίως φαλενόψης. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το γέμισμα αυτής της γλάστρας με δυσκόλεψε αρκετά, όχι γιατί μου φταίει η γλάστρα, αλλά μου φταίνε όλα αυτά τα πολλά φύλλα τα οποία είναι ακριβώς κάτω από τις ρίζες και δεν ήθελα έτσι και να τα χώσω πάρα πολύ βαθιά μέσα. Νομίζω ότι τέλος πάντων τα κατάφερα αρκετά καλά, μπορεί να κάνω έτσι και κάποιες διορθώσεις εκτός κάμερας πιο μετά. Έτσι τώρα έτσι θα σας τη δείξω γύρω γύρω πώς είναι και θα σας πω αυτό που νομίζω ότι είναι και πιο ουσιαστικό για σας, τι θα κάνω από εδώ και πέρα για να συνέλθει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Αυτό το φυτό θα βυθίζεται καθημερινά για αρκετή ώρα, για καμία ωρίτσα περίπου, και μετά θα την αφήνω να στεγνώνει. Και ο λόγος είναι για να πάρουν οι εναέριες ρίζες όσο πιο πολύ υγρασία μπορούν και να την μεταφέρουν στο υπόλοιπο φυτό, χωρίς αυτό φυσικά να σαπίσει. Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και μια εβδομάδα και δύο όσο χρειαστεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι το φυτό θα επανέλθει εντελώς σε ό,τι αφορά κυρίως τα παλιά φύλλα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα καινούρια να συνεχίσουν να βγαίνουν και να είναι σκληρά. Αυτά κάποια στιγμή ούτως ή άλλως
θα πέσουν από μόνα τους, θα κυτρινίσουν δηλαδή φυσιολογικά έτσι και θα τα αποβάλει το φυτό για να κρατήσει τις δυνάμεις του. Ιδανικά θα έπρεπε να κόψω και τους ανθοφόρους, αλλά θα το κάνω ίσως λίγο αργότερα, θα τη χαρώ λίγο ακόμα. Αυτό που περιμένω και είναι ουσιαστικό είναι να δραστηριοποιηθούν οι εναέριες ρίζες και να αρχίσουν να μεγαλώνουν μέσα στο υπόστρωμα, αντικαθιστώντας πλέον τις παλιές χαλασμένες ρίζες. Λοιπόν, άλλο ένα βίντεο έτσι έφτασε στο τέλος του, ελπίζω έτσι να το βρήκατε χρήσιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί σε αρκετούς και αρκετές από μας και εφόσον υπάρχουν οι εναέριες ρίζες, υπάρχει σωτήρια, αν δεν υπήρχαν τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό πραγματικά έτσι να τις εκτιμάτε και να χαίρεστε όταν βλέπετε η ορχιδέα σας να βγάζει πολλές εναέριες ρίζες, αν και αυτό σημαίνει, και το έχω πει και σε άλλο βίντεο, ότι μπορεί και κάτι να μην της αρέσει στο υπόστρωμά της και το φυτό έτσι να αναπτύσσεται και προς τα έξω, δημιουργώντας πολλές εναέριες ρίζες για να πάρει την υγρασία από το περιβάλλον. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα γνωστά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like, αν για πρώτη φορά πέσατε πάνω στο κανάλι μπορείτε να πατήσετε εδώ το subscribe, την καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει και για τους πιο έτσι πιστούς, θα μπορούσατε αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι πατώντας εδώ το κουμπάκι της συμμετοχής, όπου με μία μικρή επιβάρυνση έχετε πρόσβαση σε κάποια προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές που περιγράφονται και στο συγκεκριμένο βίντεο κάτω στη περιγραφή, αλλά και την δυνατότητα να βλέπετε τα βίντεο νωρίτερα από τους υπόλοιπους, από τα απλά δηλαδή εγγεγραμμένα μέλη χωρίς διαφημίσεις. Θα τα πούμε τώρα με νέο βίντεο, λογικά την Κυριακή. Φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!